Να ρωτήσουμε και εσάς που βιώσατε από κοντά και τις συνθήκες του 2013 μετά το κούρεμα, ποιο είναι το πιο challenging για την οικονομία? Ήταν εκείνο που έγινε το 2013 ή είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, κύριε Υπουργέ? Κύριε Δημήτρη, νομίζω ότι όντως έχετε δίκιο ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και κρίσεις. Θα έλεγα ότι από πλευράς οικονομίας είναι πολύ διαφορετικό το 2013 με σήμερα. Το 2013 η κατάρρευση οφειλόταν σε δομικούς λόγους της οικονομίας. Οφειλόταν σε προβλήματα στο τραπεζικό τομέα, οφειλόταν σε έλλειψη διαθέσιμου ρευστού από το κράτος. Υπήρχαν τέτοια δομικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ είμαι πιο αισιόδοξος. Είμαι πιο αισιόδοξος, αλλά για να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, πρέπει να τηρήσουμε πιστά τους κανόνες περιορισμού που επιβάλλονται από το κράτος. Γιατί αν καταφέρουμε, όπως στην περίπτωση της Κίνας, να περιορίσουμε την εξάπλωση και να αρχίσει σε 1-2 μήνες να σταματήσει αυτή η εξάπλωση, τότε η οικονομία θα ανακάμψει. Η οικονομία θα ανακάμψει ραγδαία. Έστω και αν υπάρχει ένα μεγάλο κόστος αυτό το διάστημα, έστω και αν υπάρχει μια μεγάλη αδρανοποίηση των οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων ενός μεγάλου τομέα της οικονομίας, ενός μεγάλου ποσοστού της οικονομίας, αλλά επειδή δεν οφείλεται σε δομικά προβλήματα, θα ανακάμψει η οικονομία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβαστούμε όλοι και για λόγους δημόσιας υγείας και για κοινωνικούς λόγους. Η οικονομία είναι αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων και εκεί θα εξαρτηθεί η δική μας η προσπάθεια ανάκαμψης. Εμείς θεωρήσαμε σωστό ως οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αυτούς τους κρίσιμους μήνες, αυτές τις κρίσιμες εβδομάδες, να στηρίξουμε πολύ δυναμικά την οικονομία για να μην δημιουργήσουμε τετελεσμένα που είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν. Να μην δημιουργηθούν πολλοί ενέργοι, έστω και αν γίνει η αναστολή εργασίας των αρκετών επιχειρήσεων. Να μην πληγούν σε υπέρμετρο βαθμό εισοδήματα. Έχουμε χρησιμοποιήσει το βαρύ πολεμικό της οικονομίας, των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, αυτό το διάστημα ακριβώς για αυτό το σκοπό. Με την προσδοκία ότι θα ανακάμψουμε πολύ πιο εύκολα από το 2020. Κύριε Υπουργέ, τονίσατε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα και εστιάζοντας τη χρονική διάρκεια που θα κρατήσει όλο αυτό. Αυτό συνδέεται και με το πόσο καιρό έχει τις δυνατότητες το κράτος να στηρίζει την οικονομία, δηλαδή με τις δυνατότητες μας. Κύριε Δημήτρη, αναμφίβολα, εάν η οικονομία σταματήσει να παράγει για παρατεταμένο διάστημα, για ένα χρόνο, είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουμε ως κρατική παρέμβαση. Ο σκοπός είναι να περιορίσουμε την αδρανοποίηση της οικονομίας σε αυτό το διάστημα και να σταματήσει και η μεγάλη εξάπλωση. Σίγουρα δεν μπορούμε με αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε να στηρίζουμε πάντα. Έχουμε κάποιες δυνατότητες, αλλά εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος και προσδοκώ ότι θα καταφέρουμε, αν είμαστε όλοι συνεπείς, αν είμαστε όλοι πειθαρχημένοι, να περιορίσουμε το κακό, να περάσει καταιγίδα, να περάσει τρικυμία και η οικονομία, παρά τις απώλειες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε αυτό το σημείο, θα ανακάμψει. Κύριε Υπουργέ, είχατε και ένα tweet νωρίτερα σε σχέση με τις τράπεζες και ο κόσμος ρωτάει τι θα γίνει με τις δόσεις των δανείων μας, τι θα γίνει με εκποιήσεις. Φυσικά είπατε ότι επεξεργάζεται και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κάποια σχέδια μαζί με τους τραπεζίτες. Είναι κάτι όμως που θα θέλατε να πείτε γύρω από αυτό το κεφάλαιο? Κοιτάξτε, στην οικονομική πολιτική υπάρχουν δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο δημοσιονομικής φύσης και χθες έχουμε εξαγγείλει ένα πολύ τολμηρό και γενναίο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης. Ο άλλος πυλώνας οικονομικής πολιτικής είναι η νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την συνεισφορά της δικής μας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχει αποφασίσει να μειώσει για αυτό το διάστημα τις ελάχιστες κεφαλαιοχικές απαιτήσεις των τραπεζών κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναμένεται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και από όλους μας,
ότι αυτό το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθεί στην αγορά για να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά το επόμενο διάστημα, είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε μικρομεσαίους, είτε σε νοικοκυριά, είτε μέσω κάποια επιπλέον και επιπρόσθετης δανειοδότησης για να μπορούσαν να περάσουν αυτό το διάστημα, είτε μέσω κάποιας περισσότερης ευελιξίας στην αποπληρωμή των δανείων. Αυτός είναι ο σκοπός που δόθηκε αυτή η ευελιξία και αυτό το εργαλείο από πλευράς της νομισματικής εποπτικής αρχής και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τον τραπεζικό τομέα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.